Στον εισαγγελέα Πλημελιωδικών Χανίων, κατηγορούμενοι για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών, παραπέμφθηκαν ένας 16χρονος και ένας 17χρονος, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες το βράδυ από αστυνομικούς της ομάδας Δίας μετά από τροχονομικό έλεγχο. Οι δύο ανήλικοι επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα, με τους αστυνομικούς να διαπιστώνουν καταρχήν ότι ο 17χρονος οδηγός δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, ενώ σε σωματική έρευνα που ακολούθησε βρέθηκε στην κατοχή του 16χρονου συνοδικού ποσότητα ακατέργαστης κάναβης 44 γραμμαρίων. Είναι από τις οικογένειες, ξεκινάει, από τα σχολεία, πλέον υπάρχουν τα ναρκωτικά στα περίπτερα, νόμιμα. Μήπως εκεί πρέπει να ψάξουμε λίγο παραπάνω, να βρούμε πού είναι το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα ίσως και οικογενειακό, που δεν έχουν πάρει πραγματικά την κατάλληλη παιδεία, οι παρέες, οι δύσκολες παρέες κτλ. Και πέφτουν τα παιδιά στα ναρκωτικά, δυστυχώς. Μαζί με τους δύο ανήλικους συνελήφθησαν και οι κηδεμόνες τους, κατηγορούμενοι για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Μόνο στα Χανιά δεκάδες είναι το τελευταίο τρίμηνο οι συλλήψεις ανηλίκων για παραβατικές συμπεριφορές. Δεν υπάρχει έλεγχος από τα κράτη, όχι μόνο την Ελλάδα, παντού. Δεν ελέγχουν τα καρτέλ που φέρνουν τα ναρκωτικά σε μεγάλο βαθμό. Και μετά μεταδίδονται και σε περιοχές των Χανίων, πολύ γνωστές σε όλους σας. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας σχετικά με την παραβατικότητα ανηλίκων στη χώρα μας. Σύμφωνα με αυτά, η παραβατικότητα ανηλίκων εμφανίζεται σε πολλές μορφές, όπως χρήση ναρκωτικών, κατοχή όπλων, παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ληστείες, κλοπές, καθώς και περιστατικά σωματικής βλάβης και απειλών. Το 2023 εξιχνιάστηκαν σε επίπεδο επικράτειας 347 υποθέσεις νέων για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών με δράστες 753 ανήλικους. Το πρώτο δίμηνο του 2024 εξιχνιάστηκαν 145 υποθέσεις ναρκωτικών και συνελήφθησαν 186 ανήλικοι. Η εύκολη πρόσβαση, το διαδίκτυο, είναι ελεύθερα όλα εκεί, τα βρει ο καθένας. Μάλλον εκεί πρέπει να ψάξουμε. Ο κόσμος έχει χαλάσει τώρα τελευταία. Τι να κάνεις. Φταίνε και οι γονείς τα έχουνε. Κάναβη και αλκοόλ είναι οι ουσίες που επιλέγουν οι έφηβοι ξεκινώντας τη χρήση τους κατά μέσο όρο από τα 14 τους χρόνια. Πρώτα απ' όλα είναι οι παρέες που θα κάνουν. Δεύτερο είναι ότι οι γονείς δεν δίνουν μεγάλο ενδιαφέρον στα παιδιά. Δουλεύουν όλη μέρα. Τα παιδιά ανεξέλεκτα μπορούν να πάνε και να κάνουν τα πάντα χωρίς να ξέρουν και οι γονείς. Όταν μαθαίνουν οι γονείς είναι πολύ αργά. Για μένα αυτό είναι το κυριότερο. Κατά κανόνα, τα περιστατικά που αφορούν παραβατικότητα ανηλίκων κυμαίνονται στη χώρα μας στα 5.000 ετησίως, αριθμός που αντιστοιχεί στο 5 με 6% του συνόλου.